όλοι μας αγαπούσαμε τον καφέ. Εμείς βρήκαμε την ευκαιρία σε έναν χώρο ουδέτερο, χωρίς καμία ατμόσφαιρα, να καθόμαστε και με την συζήτηση να δημιουργούμε ατμόσφαιρα. Αυτά τα καφενεία είχαν αυτό το χαρακτήρα, δεν είχαν χαρακτήρα. Εδώ ο Γιάννης Ωσισάκης και ο Γιώργος Αγγελογιαννάκης που τους έχω ακριβώς απέναντί μου για να ξεδιπλώσουμε μια κρυπτογραφία έκαστος του καθενούς και συγκεντρωτικά και συνολικά μετά μαζί σαν μια πολύ όμορφη ζυγιά που πραγματικά έχει περάσει μέσα στο χρόνο και το έχει αποδείξει. Δεν θα φέρναμε ζυγιά την οποία δεν έχει περάσει μέσα στο χρόνο και διακρίθηκε στο χρόνο. Λοιπόν, να δώσω το βήμα. Κοπέλια, πάμε να τις ακούσουμε. Γιάννη, καλώς ήρθες στο κριτικό καφενέ. Καλώς σας βρήκα. Γιώργη, καλώς ήρθες στο κριτικό καφενέ. Καλησπέρα. Να είστε καλά για τη φιλοξενία σας σήμερα. Να είστε καλά, Γιώργη. Λοιπόν, κριτικός καφενές, και όπως πάντα ξεκινούμε εδώ την κρυπτογραφία μας με εικόνες, παραστάσεις από τα κριτικά καφενεία. Ξεκινάμε με τον Γιάννη. Να μου πεις γενικά κατά πόσο έχει συμβάλει ο κριτικός καφενές στη μουσική σου παιδεία, στην παιδεία σου γενικότερα. Έτσι να μας μεταφέρεις δύο εικόνες από το χωριού σου και άλλα καφενεία. Κοίταξε, όπως τα περισσότερα παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε χωριά, εγώ είχα την τύχη, να το πω και έτσι, έχω μεγαλώσει εξωτερικό, αλλά ήρθα εδώ πέρα. Θα τα πούμε αυτά μετά, 15 χρονών. Και πήγαινα στο καφενείο τότε στο χωριό στο Τσιπόπουλο που μένω ακόμα και σήμερα. Δεν είχε βέβαια πολύ μουσική, ήταν πιο πολύ χαρτιά. Χαρτιά, πρέφα. Έμαθα πρέφα εκεί πέρα. Έχω πληρωμένα τσιγάρα πολλά βέβαια πολλά, για να μάθω. Και έβλεπα 3-4 χρόνια πριν καν παίξω την πρώτη φορά. Αλλά πέρασα πολύ ωραία. Μιλάμε για κάθε μέρα τώρα στο καφενείο. Έχω περάσει ωραίες βραδιές. Έχουμε κάνει ωραίες παρέες. Και βάζατε μια στα δυο την καζόζα που λένε. Ναι, σπάσε μια καζόζα στα τρία που λέγανε. Ναι. Αυτά είναι. Γιώργη, εμπειρίες εσύ από κριτικούς καφενέδες. Παρέες όμορφες. Με ανθρώπους απλούς. Και. Ωραία γλέντια. Καλή ώρα, όπως λοιπόν καθόμαστε κι εμείς εδώ, σε μια ζυγιά, όπως έρχεται σε ένα καφενείο, ένα λαούτο, μια λίρα και τα βγάζουμε και συζητάμε, κουβεντιάζουμε και παίζουμε μετά και έτσι ενώνεται. Αυτή είναι ο πολιτισμός μας. Και η ομορφιά. Και η ομορφιά, σαφώς, σαφώς. Η απλότητα. Ναι. Και περνάει μέσα από τα καφενεία. Μέσα από τα καφενεία, γιατί είναι το στίγμα του πολιτισμού μας. Αν θέλει κάποιος να δει την Κρήτη, θα πάει σε ένα καφενείο. Έτσι. Σωστά. Δεν θα πάει να χτυπήσει μια πόρτα ενός. Και, και σε ένα καφενείο. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, ωραία, συνεχίζουμε εδώ για εσάς που γρικάτε να ξεκινήσουμε ένα τραγούδι, έτσι να ακούμε. Ό,τι θέλεις. Λοιπόν, εσύ είσαι το αφεντικό, εσύ κάνεις κομμάτι. Λοιπόν, πάμε σε όλους τους ακροατές. Βίβα, βίβα λοιπόν, βίβα. Πάμε να σας απολαύσουμε, να σας ακούσουμε και σε αυτό που εσείς έχετε φτιάξει και θα το καταθέσετε σήμερα στο κριτικό καφενέ. Άντεστε. Στην πόρτα μου λες
Κάπως γύρισε η αγάπη μου, πως γύρισε και σκέφτηκα πως γύρισε. Αυτή είναι η Κρήτη μας. Έφευγες κι όπως έκλεινες, η πόρτα πήγε ο πόνος. Έφευγες όπως έκλεινες, πως ήρθε δίπλα μου. Είπε πως ήρθε δίπλα μου. Όπως έκλεινες την πόρτα πήγε ο πόνος. Όταν θα πάρω
τα χρόνια τα φεύγατα. Έτσι με αυτό το μουσικό μέρος ανοίγουμε πολύ όμορφα και συντονιζόμαστε πάρα πολύ όμορφα εδώ στο καφενέ μας. Χτυπήματα, ξεκινήσαμε τα χτυπήματα, σωστά. Χτυπήματα, ναι. Χτυπήσαμε και εμείς την πόρτα για να μπούμε, για να κάνουμε την παρέα μας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν το κομμάτι μας εδώ για να μάθει και ο κόσμος και να μάθω και εγώ. Γιατί μαζί με τον κόσμο και εγώ σαν καφετζής έχω δικαίωμα να γνωρίζω τον καλλιτέχνη που έχω απέναντί μου. Και γι' αυτό θα ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε 2-3 πράγματα αναφορικά με τη ζωή σας και πώς φτάσατε μέχρι εδώ. Για να ξεκινήσουμε, Γιώργο. Πάμε, Γιώργος. Γιώργος Αγγελογιαννάκης, λοιπόν, κατάγεσαι. Είμαι από ένα μικρό χωριό κοντά στο Σπύλι, Αγία Πελαγία λέγεται το χωριό μου. Εκεί μεγάλωσα μέχρι τα 12 μου χρόνια και μετά στο Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο. Και ξεκινάς λοιπόν, είχες βιώματα μουσικά από την οικογένειά σου? Ήταν ο παππούς μου που έπαιζε λύρα, δεν τον έφτασα βέβαια ποτέ. Αλλά μετά που από το γυμνάσιο και μετά, πολύ μουσική. Πολύ, πολύ, ναι. Ο παππούς σου ήταν, σαν να λέμε, συνέπωχος με τον Θανάση τον Σκορδαλό, γιατί η Σπύλη μου αναφέρει. Και πιο μεγάλος ακόμα ήταν. Και πιο μεγάλος. Ναι. Κατάγεσαι από μια έτσι γενικότερα, σαν να λέμε, ολόκληρη μουσική σχολή. Είναι εκεί από το Σπύλη που έχει βγει λόγω του Θανάση Σκορδαλού. Οπότε, αμήν τι άλλο, να μην επηρεαζόσουν και εσύ μουσικά. Έτσι ακριβώς, έτσι. Το ηχόχρωμα γενικότερα εκεί του Σπυλίου, το πιστεύεις το είχε καθορίσει ο Θανάσης ο Σκορδαλός? Ναι, ναι. Κανονικά, Και πας στο σχολείο και μετέπειτα πώς σου γεννιέται η ιδέα? Έχω τελειώσει μουσικό γυμνάσιο. Πολύ ωραία. Και εκείνη την εποχή ξεκίνησα να παίζω και με συγκροτήματα, σαν κρουστός βέβαια. Ναι. Εκείνη την εποχή. Αλλά πολύ μουσική, φιλαρμονική. Δηλαδή είπες πρώτη γυμνασίου, εγώ θα πάω σε ένα μουσικό γυμνάσιο. Ναι, ένα μουσικό γυμνάσιο. Και ξεκινάς με κρουστά. Ναι. Και όχι, έπαιζα λίρα από πριν. Λίρα παράλληλα, ναι. Είχα την τύχη να έχω για πολύ λίγο πρόλαβα τον Κώστα το Μουντάκι δάσκαλο. Και μετά συνέχισα με άλλους δασκάλους και στο μουσικό γυμνάσιο βέβαια. Ναι. Να κάνω μια παρένθεση. Την εποχή που λέει ο Γιώργος που έπαιζε κρουστά, δουλεύαμε μαζί. Όταν πρωτοπήγα εδώ στο συγκρότημα του Μπικάκη του Στέλιου, έπαιζε κρουστά ο Γιώργος, αλλά τα μεσημέρια αυτά τη Σαββατοκύριακα πηγαίναμε στο σπίτι της θείας τότε στο Ρέθυμνο που έμενε και παίζαμε. Δηλαδή είχατε ξεκινήσει τη ζυγιά σας εσείς από τότε. Σαν παρέα. Πρώτα φίλοι. Πρώτα φίλοι. Πρώτα φίλοι. Πρώτα φίλοι, ναι. Τώρα συνεργάτες. Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Και μας ανέφερες προηγουμένως το δάσκαλό σου, από τους πρώτους δασκάλους, τον Κώστα το Μουντάκι. Αν και μικρός τότε, αλλά νομίζω ότι μου πέρασε το μικρόβιο. Ναι. Κώστας Μουντάκης. Πάρα πολύ σαν δεξιοτέχνη, σαν καλλιτέχνη, σαν δημιουργό. Σαν δάσκαλος. Σαν δάσκαλος. Αυστηρός ή γενικά τώρα σ' άφηνε να προχωρήσει τον δρόμο για να βρει το σκοπό? Δεν είχα πολύ την πείρα να ξέρω πώς ακριβώς ήταν, αλλά νομίζω ότι ήταν καλός δάσκαλος. Πολύ όμορφα. Την εποχή. Ναι. Και θα αναφέρω και τον τελευταίο μου δάσκαλο στη λύρα που ήταν ο Ρος Ντέιλι. Α, Ρος Ντέιλι. Ήταν ένα άλλο κεφάλαιο. Και αυτός άλλωστε ένας μικρός μαθητής του Μουντάκη. Αλίμονο. Ναι, σωστά. Και πότε πιάνεις ας πούμε τη λύρα στα χέρια σου και να πεις ότι ναι, είμαι έτοιμος να βγω να παίξω στον κόσμο, σε ένα ευρύ κοινό? Στο πάλκο βγήκα από το 1996. Σαν κρουστός με τα κίνα συγκροτήματα τότε, μεγάλα ονόματα στην κριτική μουσική. Δηλαδή ήταν τα συγκροτήματα που τραβούσαν το πιο πολύ κόσμο, να το πω έτσι. Ναι, ναι. Αξιόλογοι καλλιτέχνες όλοι. Σαν λύρα έπαιζα βέβαια από πριν πιάσω τα κρουστά. Απλώς το βάπτισμα του πάλκου το πήρα σαν κρουστός. Θα σε ρωτήσω εδώ, τα μουσικά γυμνάσια πιστεύεις συντελούν στη μουσική παιδεία των κοπελιών της Κρήτης μας, να πούμε, στην ενδοχώρα που ζούμε? Νομίζω ότι ναι. Συμβάλλουν πάρα πολύ στην παράδοση του τόπου, γενικά στη μουσική. Αν και τώρα τις εποχές που ζούμε τα έχουν παραμελήσει λίγο. Ναι. Αλλά νομίζω εγώ σαν μαθητής τότε πήρα πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Δηλαδή για κάποιον που ενδιαφέρεται να μάθει μουσική, είναι ένας χώρος που πραγματικά θα μάθει μουσική από πολλές απόψεις. Πολύ ωραία. Μόνο λύρα ή κάποιο όργανο και άλλα πράγματα. Ναι. Να πούμε μια άνω τελεία.
και να περάσουμε στο συμπραγό σου. Εγώ πριν περάσεις, θα κάνω άλλη μία παρένθεση, γιατί εντάξει, ο Γιώργος δεν μπορεί να τα πει αυτά, αλλά μπορώ να τα πω εγώ. Βεβαίως. Που τα έζησα και τα είδα. Και Κρουστά όταν έπαιζε, την εποχή τότε το 96, ήταν πολύ μπροστά από τους Κρουστούς που παίζανε τότε. Και το λέω με καμάρι αυτό το πράγμα. Και όσοι συναδέλφοι του τον θυμούνται και τότε, έπαιζε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, ακόμα και αυτή την εποχή είναι λίγοι κρουστοί. Λέω την αλήθεια. Είναι λίγοι κρουστοί που έχουν τα δάχτυλα και το ηχόχρωμα που βγάζει ο Γιώργος στα κρουστά που παίζει. Όταν λέμε κρουστό, εννοούμε. Νταούλη του Μπελέκη. Όχι drums. Όχι drums. Νταούλη του Μπελέκη. Ωραία. Και το 1996 βέβαια έκανε, σαν να λέμε, δειλά εμφανιζόταν τότε σε μουσικές. Ήταν λίγα τα συγκροτήματα που είχαν κρουστό μέσα. Λίγα. Ήταν πολύ λίγα. Μπικάκι Τσουγανάκη. Αυτό ακριβώς. Αυτό θέλω να αναφέρουμε. 1996, σε πρώτα βήματα, όταν ξεκίνησαν σε όλο καριέρα και ο Μιχάλης ο Τσουγανάκης και ο Στέλιος ο Μπικάκης, εισήγαγαν. Τα δύο μοναδικά συγκροτήματα που είχαν τότε κρουστά και που αλλάζανε λίγο-λίγο το μοτίβο του. Το ηχόχρωμα. Το ηχόχρωμα του κριτικού καθεαυτού που έχουμε μάθει όλοι. Ήταν αυτά δύο συγκροτήματα και αυτά και τα δύο συγκροτήματα ήταν του Γιώργου. Πολύ ωραία. Ναι. Και άλλωστε τα υπηρέτησε κιόλα. Λοιπόν, Γιάννη Ζησάκη, πάμε να πούμε για να μάθει και ο κόσμος την καταγωγή σου, πώς ξεκίνησες, από πού είσαι βέβαια. Καταγωγή από Ρέθυμνο, Αργυρούπολη ο πατέρας μου και Ζουρίδη η μητέρα μου, κοντινά χωριά. Εγώ, όπως είπα και πριν, έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει στο Τορόντο του Καναδά. Στον Καναδά. Και ήρθα περίπου 15 και κάτι ψηλά εδώ πέρα, κοντά 16 χρονών. Θα σταθούμε στο ένας ξενιτεμένος Κρήτας, θα σταθούμε στον Καναδά, στο Τορόντο και να σε ρωτήσουμε αν στην οικογένεια εκεί που μένατε στο εξωτερικό υπήρχε μέσα το άκουσμα, η παράδοση της Κρήτης μέσα στο σπίτι. Στην οικογένεια τη δική μου, την άμεση, δεν ασχολιόταν κανένας με την μουσική, με καμία μουσική. Ναι. Αλλά είχα την μεγάλη τύχη, ακριβώς από πάνω από το σπίτι μας, ήταν τριόροφο, και στον από πάνω όροφο έμενε ένας από εδώ Χανιά, ένας Καραπατάκης Κώστας, ο οποίος έχει βιβλιοπωλείο ή φροντιστήριο, δεν ξέρω, μπορεί να το γνωρίζει κιόλας. Ναι, ναι. Ο οποίος μικρός, εγώ τριόχρονο τότε, είχε ένα δίσκο του Κακλή, του Μανώλη, με το Βενιανάκι τον Νίκο το συγχωρεμένο. Ναι. Και έπαιζε, όποτε το άκουγα, συνέχεια φώναζα από κάτω, ξέρει, κυρία Κώστα, βάλε μου το Κακλή. Βάλε μου το Κακλή, και το, όλη μέρα έπαιζε το δίσκο του Κακλή. Ήταν η πρώτη φωνή που άκουσα και το πρώτο ερέθισμα, να το πούμε και έτσι, που ήθελα να μάθω τι είναι αυτή η μουσική, τι είναι, τι ακούγεται. Ποιο πονή σε μάγεψε το λαούτι, το Κακλή ή φωνή του? Η φωνή στην αρχή. Η φωνή, αλλά μ' άρεσε όλο το σκηνικό. Έπαιζα λίρα τότε, δεν είχα πιάσει λαούτο. Α, έπαιζες λίρα. Με λίρα ξεκίνησα. Ναι. Τότε λαούτο έπιασα στα 16 μου. Στο Τορόντο υπήρχαν δάσκαλοι λίρα ή μοναχό σου? Όχι. Μοναχός μου. Μοναχός. Από κασέτες, ναι. 8 τρακ τις παλιές. Μπράβο, ναι, ναι. Άκουγα από το δίσκο αυτό που είχε ο γείτονάς μας ο Κώστας. Έπαιζε ο αδερφός μου λαούτο. Α, έπαιζε, και παίζαμε ναι. μαζί. Όταν πλέον αυτό σταμάτησε και παράτησε το λαούτο, το έπιασα εγώ στα 16 μου και άφησα τη λίρα. Και πώς αποφασίζει η οικογένεια σε μια περίοδο, πραγματικά να το πούμε, πολύ εύκρατη και οικονομικά, που μπορούσατε να παραμείνετε, πώς αποφασίζει η οικογένεια να κατέβει στην Κρήτη? Το όνειρο του κάθε κριτικού, του κάθε Έλληνα, του κάθε αυτό. Μετανάστη να γυρίσει στην πατρίδα του κάποια στιγμή, και ήταν και το όνειρο του πατέρα μου. Εδώ θέλω να σταθώ να σε ρωτήσω κάτι. Όταν κατέβγες από το Τορόντο, με είχες κάποιες παραστάσεις, εσύ την Κρήτη φανταζόσουν κάπως. Να τα πούμε. Και έρχεσαι, είδες μια άλλη Κρήτη μήπως? Καμία σχέση με αυτή που είχες φτιάξει στο μυαλό σου. Μυαλό μου. Ναι. Φαντάζομαι ότι και εγώ και ο αδερφός μου δεν θέλαμε να μείνουμε. Ο αδερφός μου και ο λόγος που σταμάτησε να παίζει και λαούτο, ναι, ναι. Το πρώτο καλοκαίρι που δούλεψε εδώ πέρα, γνώρισε μια ξένη και αραβωνιάστηκε και πήγε και ξανά στη Φιλανδία. Ναι. Εγώ πήγα πίσω σαν δικαιολογία ότι θέλω να τελειώσω το σχολείο. Ναι. Αλλά επειδή δεν μ' άρεσε. Τότε δεν μ' άρεσε. Ήταν πολύ διαφορετικά από ό,τι είναι τώρα. Σκληρές οι εποχές. Λίγο πιο σκληρές οι εποχές. Λίγο... Δεν υπήρχαν και τα πράγματα που υπάρχουν τώρα. Δεν υπήρχαν τα μαγαζιά που υπάρχουν τώρα. Σωστά. Ήταν πολύ πίσω, να σου το πω. Ναι, μιλάμε για μια Ελλάδα δεκαετία του 80 που προσπαθούσε. Όχι ότι δεν ήταν ωραία. Ναι. Δεν ήταν κάτι διαφορετικό από ό,τι είχα συνηθίσει εγώ. Ναι, ναι. Και ήθελα να πάω πίσω. Τελικά μας κέρδισε το νησί. Ευτυχώς, ναι. Σαν επιλογή, ναι. Τελικά άξιζε. Εννοείται ότι άξιζε. Ναι. Η Κρήτη είναι. Γενικά η Ελλάδα θεωρώ ότι είναι το ομορφότερο μέρος του πλανήτη. Ναι, σαφώς.
Χωρίς υπερβολή. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τις δασκάλους σου. Εδώ ερχόμενος μετά δεν είχες. Δεν είχα κανένα δάσκαλο. Οι δασκάλοι ήταν όλοι όσοι είχαν ηχογραφήσει πράγματα που μπορούσα να ακούσω. Ναι. Να είναι καλά και η κριτική. Στο Τορόντο τότε, οι πιο μεγάλοι από μένα, οι φίλοι του πατέρα μου που ήταν στο σύλλογο και πέρα στο συμβούλιο μου, γράψανε κασέτες με ξυλούρι, με μουντάκι, με δάνδολο, με ό,τι μπορείς να φανταστείς, με σταυρουλάκι, ναι, με όλα τα πάντα, ό,τι υπήρχε εκείνη την εποχή, ό,τι ακουγότανε. Και κούτσο κούτσο από τις κασέτες καθόμουν, άκουγα, έπαιζα, άκουγα, έπαιζα. Εδώ θα σε ρωτήσω, γιατί καμιά φορά το λέμε και το έχουμε ξαναφέρει με καλλιτέχνες. Είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι να προσπαθείς να αποτυπώσεις ένα σκοπό από μια κασέτα ή από ένα βινίλιο που κάνανε οι παλιοί και μετέπειτα να τον ακούσεις πάλι διασκευασμένο και να μπεις μέσα σου σε μια διαδικασία να αφιταλαντευτείς. Τελικά αυτό που έβγαλα είναι το σωστό? Στο λέω και από προσωπική μου βίωμα. Θα σου πω κάτι, γιατί και πάνω σε αυτό έχουμε κάνει πάρα πολλές κουβέντες. Κατά τη γνώμη μου, ένα κομμάτι, ας πούμε, παλιό που θεωρούμε παραδοσιακό, που δεν ξέρουμε ποιανού είναι και πώς πρωτοβγήκε, ναι, είναι αδύνατο να ξέρουμε αν παίζεται και σωστά. Γιατί έχει περάσει από 500 λίρες και 500 λαούτα και 500 σωστά μυαλά. Ένα κομμάτι, παράδειγμα, που θα γράψει τώρα ο Γιώργος ή εγώ, δεν ξέρω τι, που είναι του τωρινού. Δεν θέλω να αναφέρω συγκεκριμένο καλλιτέχνη για να μην παρεξηγηθώ. Ένα κομμάτι καπιανού τωρινού καλλιτέχνη είναι αυτήνου, είναι τώρα, οπότε μπορείς να ξέρεις ακριβώς πώς είναι το κομμάτι και αν θα το μάθεις να το βγάλεις, να το παίξεις, το παίζεις ακριβώς έτσι όπως το έχει βγάλει ναι, ο δημιουργός του. Πάλι όμως εκεί θεωρώ ότι μάλλον προτιμώ από ναι, το κάθε λιράρι, όποιο κομμάτι και να παίζει, να βάζει την πινελιά του, το χρώμα του μέσα. Αν κάνω με απλά αντιγραφή, ξεπατικοτούρα, ναι, 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 δεν έχει νόημα. Σαφώς. Έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές αυτή την κουβέντα του παραδοσιακού και τα διάφορα. Δεν θέλω να επαναλαμβάνω. Ναι, 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 δεν θα επεκταθούμε παραπάνω. Ναι, ναι. Απλά θεωρώ ότι και εγώ θα μπορούσα το πιο εύκολο πράγμα και το πιο ασφαλή πράγμα να μην τολμήσω να κάνω τίποτα διαφορετικό από αυτό που κάνανε όλοι πριν από μένα. Ναι. Αλλά το θεωρώ μεγάλη εκμετάλλευση. Να εκμεταλλεύομαι το σκορδαλό, το μουντάκι, το σιβογιώργη και να παίζω ακριβώς ό,τι παίζαν αυτοί όλη νύχτα αυτά τα πράγματα χωρίς να τολμήσω να κάνω κάτι άλλο. Ναι. Οπότε τολμώ και άμα αρέσει έχει καλώς, άμα δεν αρέσει εντάξει, ναι, και πάλι φίλοι τι θα κάνουμε. Ωπα λέμε! Ξέδιψασεις
σε σένα, μα ο αδέρφος σε σένα. Αυτά είναι πραγματικά, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, πλην ενός μεγάλου μπράβο. Μπράβο για τη δουλειά και για το συντονισμό που έχετε καταφέρει να έχετε, γιατί παρακολουθούμε μια κοπέλια, μια απλή ζυγιά, χωρίς κιθάρες, χωρίς κρουστά, ένα λαούτο, μια λίρα, που είναι η λίρα βέβαια με τις συμπαθητικές σου, δεν περίμενα να δω σήμερα Γιώργη. Την άλλη φορά. Θα μας μιλήσεις, θέλω να μου μιλήσεις μετά για τις συμπαθητικές χορδές της λίρας. Να συνεχίσουμε λοιπόν εμείς εδώ στο κριτικό μας καφενέ, να ξεδιπλώνουμε την κριτογραφία μας. Να ξεκινήσουμε να πούμε εβίβα σε όλους, εβίβα στον καφενέ μας και σε όσους μας εγκρικούν και σε όσους θα μας δούνε. Λοιπόν, να πούμε συνεργασίες. Ξεκινάς, Γιάννη, τα πρώτα σου βήματα. Μπαίνεις σε ένα μουσικό σχήμα με το λαούτο, σωστά? Όχι. Όχι, πάμε. Και εκεί βέβαια μπήκα πολύ μικρός στον Καναδά. Έπαιζα σε μία μπουάτ τα Παρασκευοσάββατα. Οικογενειακά πηγαίναμε, γιατί όπως καταλαβαίνεις, ναι, είμαι πολύ μικρός, 7-8 χρονών τότε. Και πήγαινα σε μία μπουάτ με Έλληνες μουσικούς και έπαιζα λύρα, κιθάρα και κάποια κρουστά. Ναι. Τότε. Σε αυτή την ηλικία. Επαγγελματικά ξεκίνησα σχετικά μεγάλος. Όταν ήρθα Κρήτη, 16 χρονών, όπως πολλά άλλα πράγματα που δεν μου αρέσανε τότε, υπήρχαν και θέματα με τους καλλιτέχνες. Δεν σε παίρνανε αν ήσουν άγνωστος. Ναι. Δεν προτιμούσαν να συνεργαστούν μαζί σου. Παρακαλούσα διάφορα συγκροτήματα που ήξερα τότε που είχα γνωριστεί να πάω έτσι, ξέρεις, να κάθομαι κι εγώ με το λαούτο σε μια άκρη, έτσι, ναι, για να μπω μέσα στο κύκλο. Δεν ήθελα ούτε πληρωμές ούτε τίποτα και... Να εκτονώνεις το μεράκι σου. Μου το αρνηθήκανε. Ναι, ναι. Και ξεκίνησα πιο μετά γύρω, επαγγελματικά γύρω στο 93-94 με το Χρήστο και τον Παναγίου του Μαρκαντώνη. Το Μαρκαντώνη. Που και πάλι εκεί πέρα με τον Γιώργο παίζαμε παρέα, έπαιζε κρουστά. Και έπαιζε κρουστά. Παίζαμε και παρέα. Να μιάνω τελεία να πω βέβαια ότι είχες και μια άλλη ανησυχία μουσική. Είχες δουλέψει και ως DJ σε κάποια μαγαζιά, έβαζες μουσική. Δούλευα DJ κανονικά. Από το 86, ναι, το πρώτη χρονιά που ήρθα εδώ πέρα, δούλευα κατευθείαν σε DJ. Κατευθείαν, ναι. Κατευθείαν. Αυτή την εποχή βέβαια να ξέρεις ότι όταν έλεγα στους συναδέλφους μου στα μαγαζιά να πάμε σε κριτικά, σε πανηγύρι μετά, όλοι μου ξυνίζανε, κανένα δεν ήθελε. Γιατί δεν ήταν τη μόδα τότε, ήταν η δισκοτέκ, ήταν τα διάφορα. Περνούσε η Ελλάδα ένα μεταμοντερνισμό, τον οποίο. Ναι. Η Κρήτη είχε φοβερή κρίση τότε με, ναι, όσον αφορά τη μουσική, την κριτική. Εγώ πήγαινα τότε, όπως είπα και πριν, σαν πρώτη φωνή και λατρεμένος καλλιτέχνης, και θα είναι για πάντα ο Κακλής ο Μανώλης. Ναι. Πήγαινα κάθε βράδυ σχεδόν στο κέντρο. Γιατί μέναμε, το πρώτο καιρό μέναμε στην Αργυρούπολη ακριβώς από πάνω και κατεβαίναμε σχεδόν κάθε βράδυ. Ήταν δύσκολα. Ήταν δύσκολα, ναι. Ήταν δύσκολα, δεν πήγαινε ο κόσμος. Και τότε η κριτική μουσική και το κριτικός χορός είχε φτάσει σε ένα σημείο να εγκλωβιστεί σε ένα folklore. Δηλαδή μέσα σε ξενοδοχεία, μέσα σαν επίδειξη καθαρά και όχι σαν εκτόνωση να πάει ο άλλος να ακούσει κριτική μουσική. Να σου πω κάτι, παρόμοιο είναι και τώρα. Παρόμοιο λες και τώρα. Είναι κατά 80% κατά τη γνώμη μου επίδειξη. Ναι, ναι. Και όχι μεράκι και κέφι. Ναι. Και ο χορός και τα όργανα. Ναι, αυτό που οφείλουμε να πούμε και το είχαμε μιλήσει και άλλωστε με ένα χορευτικό σύλλογο, ότι γενικά γίνεται πολύ στυλιζαρισμένο πολύ το ύφος του χορού, ακόμα και της μουσικής από κάποια συγκροτήματα
Και είναι αυτό, έρχεται και δένει αυτό που είπες, ότι ο κάθε καλλιτέχνης πρέπει να βάλει την πινελιά του μέσα. Πώς πιστεύεις ότι, εκτός από το να βάλει την πινελιά του, πώς πιστεύεις ότι αυτό μπορεί να αλλάξει? Δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν μπορεί. Κάποια πράγματα όταν πάρουν ένα δρόμο δεν μπορούν να αλλάξουν. Ένας ποταμός όταν θα ξεκινήσει να κυλάει, ό,τι φράγματα και να του βάλεις, ναι, θα βρει τρόπο το νερό να περάσει να συνεχίσει. Γιάννη, οφείλω να αναφέρω ότι είσαι από τους λίγους καλλιτέχνες που το αναγνωρίζεις εν έτη 2016, ότι έχουμε περάσει και πάλι σε ένα φορκλωρικό είδος της μουσικής μας, όχι όλοι βέβαια, ένα κομμάτι της τίνει πάλι προς τα εκεί, ναι, και στο στημένο. Ναι. Να σου πω, δεν έχω προσωπικά ούτε κανένα καλλιτέχνη, ούτε με κανένα χορευτικό, ούτε τίποτα. Μ' αρέσουν όλοι, όλους τους ακούω, μπορώ να πάω να διασκεδάσω με όλους, να περάσω καλά. Έχω αρκετούς φίλους που άλλοι είναι σε ένα μοντέρνο μοτίβο, άλλοι είναι σε ένα πιο παραδοσιακό μοτίβο. Το σέβομαι σε όλους, ναι, το αναγνωρίζω σε όλους και μ' αρέσει σε όλους. Και πρέπει να υπάρχουν οι διαφορές. Δεν μπορούν όλοι να είναι ροκάδες και δεν μπορούν όλοι να είναι παραδοσιακοί. Σαφώς. Ναι, 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 ναι. Αυτοί όμως που το κάνουν και το υποστηρίζουν αυτό, ό,τι και να είναι αυτό που κάνουν και το υποστηρίζουν και το γουστάρουν, μπράβο τους και τους χειροκροτώ. Αρκεί να είσαι ο εαυτός σου. Να είσαι αυτός που είσαι. Αυτός είμαι εγώ, αυτός είναι ο Σισάκης ο Γιάννης, αυτό παίζει, αυτό τραγουδάει, αυτό παρουσιάζει, αυτό μπορώ. Ναι. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Δεν γίνεται. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν με Μαρκαντώνηδες. Λοιπόν, μπαίνεις σε αυτή την ορχήστρα μαζί και με τον Γιώργο Στακρουστά, όπως είπαμε, ναι, πριν. Αργότερα έπαιζα και σταδιακά με τον Πικάκι του Στέλιο, απλά όχι μόνιμο. Ναι. Επειδή σαν DJ και σαν μυαλό, ας πούμε, πιο διαφορετικό από το παραδοσιακό το κάθε αυτό, ήξερα να παίζω και λαϊκά με τον Λαούτο και έντεχνα και διάφορα και με έπαιρνε ο Στέλιος σε κάποια γλέντια. Ναι. Όταν δεν παίζαμε τα παιδιά, πήγαινα μέχρι που μονιμοποιηθήκαμε και παίζαμε. Και ξεκινάει λοιπόν μια μεγάλη συνεργασία με τον Στέλιο Δομπικάκη, να την αναφέρουμε. Και μέσα από εκεί γράφεις, η συμμετοχή σου ξεκινάνε σε δίσκους. Σε CD ανάλογα. Σε CD, τότε γράψαμε μια βόλτα στο Σκοτίδι. Ναι. Που έχω παίξει, δεν είναι τραγούδια δικά μου εκεί πέρα. Έχω παίξει, μετά γράψαμε τη Φυγή, μετά γράψαμε το. Η φωνή σου μπήκε για πρώτη φορά σε ποια μουσική δουλειά του Στέλιου του Μπικάκη? Η φωνή μου μπήκε πρώτη φορά στο Μια Βόλτα στο Σκοτίδι, αλλά μόνο σε μια εισαγωγή σε ένα κομμάτι. Ναι. Νομίζω, δεν μπορώ να θυμηθώ και πώς το λένε το κομμάτι. Αλλά έκανα μια εισαγωγή έτσι μαζί με ναι. Στο στόμα, χωρίς τραγούδι βέβαια. Αργότερα τραγούδισα πρώτη φορά στο Στέλιου πάλι ένα CD, μια συναυλία. Μια συναυλία σαν πανηγύρι, ναι. Το καλωσορίσατε από την παρέα μας. Πραγματικά είχε κάνει, πραγματικά από αυτό το CD το είχαμε ξεχωρίσει αυτό το τραγούδι. Και τότε που θυμάμαι το ραδιόφωνο πριν καλή ώρα, τώρα 7-8 χρόνια, πραγματικά καλησπερίσαμε και εμείς από το ραδιόφωνο με αυτό το μουσικό μέρος. Ωραίο CD ήταν. Ωραία βραδιά. Μετά σταμάτησα από το Στέλιο. Ενδιάμεσα αυτό το καλοκαίρι παίξαμε και πάλι μαζί με τον Γιώργο. Άρα τα μηνύματα τελικά είχαν έρθει, αλλά. Ναι. Μα κάναμε παρέα ούτως ή άλλως. Ναι, ναι. Δηλαδή και σε διαφορετικά συγκροτήματα που παίζαμε, πάλι κάναμε παρέα. Πάλι βρισκόμαστε στο σπίτι και παίζαμε μαζί. Πάλι, ξέρω εγώ, πηγαίναμε στο χωριό του όταν κόβανε πίτα και παίζαμε, ναι, μαζί. Πάλι υπήρχαν. Παίξαμε με το Στερατή, το Μαμαλάκι και την Τασούλα. Ναι. Και ταυτόχρονα αυτό το καλοκαίρι και ο Γιώργος έπαιζε με διάφορα συγκροτήματα και εγώ έπαιζα με διάφορα. Έπαιζα με τον Γιώργο Βασάκη, τον Μιχάλη και τον Σαββάκη, τον Ηλία. Να πούμε ότι βέβαια και η συνεργασία σου με τον Νίκο τον Ζωηδάκη. Μετά. Αυτό το καλοκαίρι. Από αυτό το καλοκαίρι, ναι. Παίξαμε με το. Πήγα στο. Από το χειμώνα βασικά, από το 2004 το χειμώνα και έπειτα πήγα στον Νίκο. Και έκατσε πολλά χρόνια εκεί και στον Νίκο, ε. Συνολικά 10 με κάποια διαστήματα. 10 χρόνια. Διάμεσα, ναι, που. Διαλύματα. Thank you.
βρίσκω μονάχος και δεν ξέρω που πάω και δεν ξέρω που πάω. Μια νύχτα στο πουθενά βρέθηκες εσύ και κάνες σωστό κάθε λάθος στη ζωή. Μια νύχτα στο πουθενά βρέθηκες εσύ και κάνες σωστό κάθε λάθος στη ζωή. Ξένος, προδομένος από όλους και γνώρισα εσένα. Μη μ' αφήνεις μόνο με τα μάτια κλαμμένα, με τα μάτια μου κλαμμένα. Μια νύχτα στο πουθενά βρέθηκες εσύ και κάνεις σωστό κάθε λάθος στη ζωή. Μια νύχτα στο πουθενά βρέθηκες εσύ και κάνεις σωστό κάθε λάθος στη ζωή. Αυτά είναι, όμορφος σκοπός, και να τον αναφέρουμε πού περιγράφεται αυτός ο σκοπός και το τραγούδι αυτό. Η μουσική είναι δική μου, από το CD μου το ομώνυμο «Μια νύχτα στο πουθενά». Η στίχη είναι του Θεοδωράκη του Γιάννη. Και βασικά το «Μια νύχτα στο πουθενά βρέθηκες εσύ» τραγουδούσα απ' έξω από την Αμερικάνικη πρεσβεία όταν πηγαίναμε, βγάλαμε βίζα της γυναίκας μου για να πάμε γαμπρό ταξίδι στον Καναδά και στην Αμερική. Και στέλνω του Γιάννη μήνυμα, αυτό έχω στο μυαλό μου, τι μπορούμε να κάνουμε. Και 10 λεπτά αργότερα μου στέλνει το τραγούδι όπως το, αυτό το όπως το άκουσες. Αυτός είναι ο Γιάννης Θεοδωράκης, πραγματικά. Λοιπόν, και να φτάσουμε τώρα σε αυτή τη δισκογραφική δουλειά, που έτσι κάναμε μια μικρή εισαγωγή, ότι έρχεται το πλήρωμα του χρόνου, το καράβι αρχίζει κάπου να δέσει, για να δισκογραφήσεις και εσύ πλέον με τόση εμπειρία που έχεις κουβαλήσει, να γράψεις το δικό σου CD, τη δικιά σου δισκογραφική δουλειά. Πες μας. Στίχους, όπως είπαμε, είναι όλο το CD, εκτός από 2-3 παραδοσιακά κομμάτια, ένα του Μουντάκη που έχω κάνει έτσι σαν μικρό αφιέρωμα. Είναι το Θεοδωράκη του Γιάννη όλο. Μία σειρά κοντιλιές που τραγουδάμε μαζί με τον Πικάκι το Στέλιο, είναι μισές-μισές μαντινάδες, ναι, του Στέλιου του Γιάννη. Εκείνη την περίοδο βέβαια είχα πάλι κάνει ένα από τα διαλύματα που λέγαμε πριν από το Ζωηδάκι τον Νίκο, και έπαιζα με το Μανιουδάκι τον Νίκο και το Χερέτη τον Γιώργο, τον Παπουτσάκι τον Δημήτρη, ναι, το Ζωγραφάκι τον Δημήτρη στην αρχή και τον Νικολουδάκι τον Μανώλη. Ωραία. Και γράψαμε αυτό το CD, είχε παίξει ο Μανιουδάκι στη λύρα στο CD τότε. Μετά ξαναεπέστρεψα στο Ζωηδάκι και μετά από τότε μέχρι τώρα, δηλαδή ένα χρόνο περίπου με τον Γιώργο εδώ μαζί. Ένα χρόνο κλείνει αυτή η συνεργασία, αυτή η ζυγιά μεταξύ Γιώργου Αγγελογιαννάκη και Γιάννη Σισάκη. Να περάσουμε τώρα στο Γιώργο τον Αγγελογιαννάκη και να μιλήσουμε για τις συνεργασίες σου. Ξεκινάς και εσύ με Κρουστό, αλλά κάποια στιγμή πιάνεις τη λύρα. Πότε μπαίνεις επίσημα με τη λύρα σε σχήμα? Σε σχήμα μπαίνω από το 2003. Μέχρι το 2003 έκανα tour σε όλα, ναι, τα συγκροτήματα. Μετά το 2003 και μετά είχα μια μεγάλη συνεργασία σε θέμα χρόνου, δηλαδή σε βάθος χρόνου, με τον Μιχάλη τον Πετσάκη. Ναι. Για αρκετά χρόνια είμαστε. Πραγματικά μας, αρκετά χρόνια. Γιατί, ναι, σε ταυτίζαμε, το βλέπαμε Πετσάκη από δίπλα ξένα Μαγγελογιαννάκη. Από τότε μέχρι και τώρα. Μέχρι και τώρα, ναι, σωστά. Μέχρι πριν σμίξουμε με τον Γιάννη, ήμασταν μαζί. Και συμμετείχε στις δουλειές και του Πετσάκη, στις δισκογραφικές, ναι, του, ναι, 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 σαν λύρα. Σαν φωνή έχεις μπει? Όχι, ποτέ. Ποτέ. Εύχομαι να μπεις τώρα στην επόμενη δουλειά σας. Τραγουδάει.
είναι ακόμα στις αρχές, αλλά τραγουδάει το. Μια χαρά. Ναι. Το Μάιο το παλεύει και μια χαρά τα πάει. Και, όταν, και τώρα θα κυκλοφορήσει, θα σε ενημερώσω βέβαια, εννοείται. Μια ζωντανή ηχογράφηση που σχεδόν την τελειώνουμε τώρα. Θα σου στείλω να έχει εδώ πέρα τα τραγούδια που τραγουδάει και ο Γιώργος και εγώ. Πολύ ωραία. Και έρχεται λοιπόν αυτή η ζυγιά να δέσει, και έχοντας και οι δυο σας μια παράλληλη πορεία στο χώρο, αποφασίζετε από κοινού να ενώσετε τις δυνάμεις σας. Είπαμε ότι ήρθε η ώρα. Αυτό, αυτό. Με τι στόχο θέσατε, κάποιο στόχο που θέλατε να κατακτήσετε με αυτή τη συνεργασία? Δηλαδή να αλλάξετε κάπως, να μετατοπίσετε λίγο το κέντρο των πραγμάτων, της μουσικής, κάτι? Είπαμε και πριν, δύσκολα μετατοπίζεται το κέντρο των πραγμάτων. Ναι. Δύσκολα αλλάζουν κάποια πράγματα, και δύσκολα αυτή την περίοδο, έτσι όπως είναι η κατάσταση, μπορείς να βάλεις κάποιο στόχο. Είναι δύσκολα να πετύχεις στόχους αυτή την περίοδο. Είναι παράξενη η αγορά, ναι, παράξενη εποχή, και επειδή και εμείς εδώ ζούμε μαζί με σένα και με όλους, δεν είμαστε κάπου αλλού, βλέπουμε τα πράγματα, τα ίδια προβλήματα που έχουν όλοι έχουμε και εμείς, δύσκολα μπορείς να βάλεις κάποιο στόχο, να πεις ότι θα κάνω αυτό να φτάσω εκεί. Σας αφήνει... Προσπαθούμε για το καλύτερο. Αυτό. Για το καλύτερο. Και θα δείξει ο χρόνος. Και θα δείξει ο χρόνος και το ρεύμα που θα σας φέρει και που θα σας πάει. Έτσι. Μουσικά πάντα. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ πίσω κοντά μας, Γιάννης Σάκης, Γιώργος Αγγελογιαννάκης, και επειδή σε ένα καφενείο δεν είναι μόνο λόγος, είναι και μουσική, συνεχίζομαι με ένα όμορφο τραγούδι που έχουν επιλέξει για να το μοιραστούν μαζί μας. Πάμε.
πάμε. Ένα μεγάλο μπράβο, συνεχίζουμε πολύ όμορφα πραγματικά αυτή η σειρά από σιρτά. Μας ταξιδέψατε με Κώστα Μουντάκη, με το σήμα του Σεργιάννη στην Κρήτη, με του Παντακοστελή. Παίξατε το σήμα, τσι πέντε μερακλείδες και μας φτάσατε γενικά στο Ρέθυνο, βέβαια, αλλά μας ταξιδέψατε. Και καταλήξαμε να κάνουμε το σταυρό μας στους τέσσερις μάρτυρες. Πολύ όμορφα, πολύ όμορφα. Βίβα, 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 εδώ στο καφενέ μας ζωντανά. Και τώρα θα δώσω το λόγο στο Γιώργη τον Αγγελογιαννάκη να μας πει δύο πράγματα. Όταν ξεκίνησα και σε έβλεπα με τον Μιχάλη τον Πετσάκη, θεωρώ ότι ήσουν από τους πρώτους, ήταν μια λίρα στα χέρια σου, την οποία πραγματικά την ξάνοιγα πολλή ώρα για να καταλάβω. Ήταν κάτι νέο τότε που δεν το είχε συνηθίσει το μάτι ενός κριτικού θεατή, είχε ακροατή ακόμα και μπορώ να πω ήσουν και από τους πρώτους που το εισήγαγες σε κριτικές ορχήστρες. Εκτός βέβαια του Ροσδέιλ, υπό αυτό το κύμα το κλασικό. Ο λόγος εσένα. Με πρόλαβες, ε. Ναι. Με πρόλαβες. Ναι. Σαν μαθητής του Ροσδέιλ, από εκεί είχα το ερέθισμα. Και γι' αυτό μ' άρεσε το άκουσμα που έβγαινε από αυτή τη λίρα. Ναι. Αν και καθαρά το άκουσμα δεν πάει τόσο πολύ στα κριτικά. Δηλαδή αφήνει τόσο πολύ βάθος που... Σωστά. Ναι. Η κριτική μουσική νομίζω είναι πολεμική μουσική και θέλει πιο στα κάτω παίξιμο. Ναι, ναι. Αυτή είχε ένα βάθος. Σαν άκουσμα όμως να κάτσεις στο σπίτι σου να παίξεις ή να την βάλεις σε κάποιο στούντιο να γράψεις. Είναι το να την ευχαριστηθείς μέσα σε ένα πανηγύρι. Αλλά σε ένα γλέντι τώρα νομίζω ναι. ότι δεν τελειώνει. Δεν μπορείς να την ευχαριστηθείς, να την ακούσεις όπως την πρέπει. Την υποστήριξες όμως και με τον Μιχάλη τον Πετσάκη την υποστήριξες. Ναι, αλλά είδα ότι. Δεν θέλει το κλασικό πριμάτο ήχο, σαν να λέμε τη λίρα, τον ξέρω, τη λίρα. Το στακάτο. Ναι, ναι. Θέλω να μου πεις εδώ πώς λειτουργεί μια λίρα με συμπαθητικές χορδές, γιατί θα τη δείξουμε στην κριτογραφία. Τώρα που θα μιλάμε, θα περνάει η λίρα. Η συγκεκριμένη αυτή που κρατάω τώρα δεν έχει. Αυτή δεν είναι, ναι, 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 ναι. Είναι παρόμοια όμως, παρόμοιο ναι. όργανο, σαν αυτό εδώ. Το παίξιμο είναι ακριβώς όπως και σε αυτήν. Απλώς εμπλουτίζεται με παραπάνω χορδές και. Ούτε τις πατάς ούτε τίποτα. Απλώς με τις παλμικές δονούνται. Δονούνται και κάνουν ήχο. Δονούνται και βγάζουν. Όχι μερικές, πόσες έχει, 18. Όλες μαζί είναι 22. 22. Κουρδίζονται αυτές. Ναι, ναι, κουρδίζονται. Δηλαδή κάθεσαι και κουρδίζεις 22 κλειδιά. Παναγία μου, την υπομονή σου. Ναι. Όχι, το αποτέλεσμα είναι σε ικανοποιεί. Πραγματικά. Πραγματικά. Και αυτή η λίρα που κρατάς στα χέρια σου αυτή τη στιγμή. Αυτή η λίρα είναι. Όμοια με αυτή με τις συμπαθητικές χορδές. Πολύ καλός ήχος, βέβαια, αφήνουμε να το πούμε. Πολύ καλός ήχος. Σ' άλλους αρέσει, σ' άλλους δεν αρέσει. Εντάξει, είναι ποικίλα. Όλα γούστα. Άλλη μόνο. Η λίρα βγάνει τον ήχο ή τα δαχτύλια του. Ούλα, όλα μας. Σωστό. Σωστό. Σωστό, σωστό, πολύ. Γιατί όντως έχει δίκιο σε αυτό και τα όργανα δεν παίζουν μοναχά τους. Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, θα σας κάνω μια ερώτηση που την κάνουμε πάντα εδώ στο καφενέ μας. Από το. Μετερίζεις σας από το λαούτο σου εσύ Γιάννη προσωπικά, πιστεύεις ότι το όργανο που κρατάς και αυτό που υπηρετείς είναι μια μορφή αντίστασης σε όλα αυτά που βιώνει αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός? Εγώ πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να κρατάς όργανο ή βασικά οτιδήποτε κρατάει κάποιος και θέλει μπορεί να το κάνει μορφή αντίστασης ναι. στον καιρό. Με όλα αυτά που μας συμβαίνουν. Θεωρώ ότι είναι η ψυχή που έχει ο κάθε άνθρωπος μέσα του και πώς τη χρησιμοποιεί.
Δεν είμαι του τύπου και του χαρακτήρα να, ούτε επαναστατικά τραγούδια να γράψω. Ναι. Είσαι κατά βάση ερωτικός βέβαια. Ναι, ναι, να αλλά και περισσότερο νομίζω ότι και στην εποχή μας δεν τραβάει, ας το πούμε και έτσι. Και ένα επαναστατικό τραγούδι να γράψεις, έχουμε φύγει από την εποχή του Πολυτεχνείου, της Χούντας, τα διάφορα και ξέρω εγώ που ο κόσμος επαναστατούσε με ένα τραγούδι. Τώρα το τραγούδι έχει περάσει σε μια εντελώς άλλη διάσταση, τώρα είναι το εμπόριο. Ναι. Τι μπορούν να σου πουλήσουν τα τηλεοπτικά μέσα, τα ραδιοφωνικά μέσα, τα περιοδικά, το ίντερνετ, ξέρω εγώ τι, σπρώχνουν εκεί πέρα ό,τι θέλουν αυτοί, όσοι έχουν την άκρια και μπορούν. Και υπάρχει μια άλλη μερίδα ατόμων που γράφουν πολύ ωραία τραγούδια που δυστυχώς δεν θα έχουν την τύχη να ακουστούν ποτέ. Και μιλάμε για πολλούς που γράφουν ωραία τραγούδια. Αξιόλογους. Ναι. Αξιόλογους και, ναι, εννοείται, και καλούς παίκτες και καλούς στιχουργούς. Αν θέλεις να αναφέρουμε κάποιον εδώ στο βήμα, να πούμε. Δεν θέλω να αναφέρω συγκεκριμένα ονόματα για να μην παρεξηγηθώ με κανένα, αλλά η Κρήτη, εκτός από τη, τα βουνά της και τη θάλασσά της και τα διάφορα της, είναι ευλογημένος τόπος από θέμα καλλιτεχνικό. Έχουμε πολύ καλούς μουσικούς, πολύ καλούς στιχουργούς, ποιητές, όπως θες πέσω, τραγουδιστές, που δυστυχώς επειδή δεν έχουν την άκρη να μπουν σε ένα μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι ή σε ένα περιοδικό, σε μια εφημερίδα, δεν θα ακουστούν ποτέ. Σαφώς, σαφώς. Στο ευρύ κοινό, ναι, ναι, δυστυχώς, δυστυχώς. Με λίγα λόγια δεν υπάρχει αξιοκρατία. Ναι, ναι. Αν υπάρχει ή αν υπάρξει μουσική αστυνομία που λέει ο Γαλάνης, τι θα γίνει? Να σου πω κάτι. Δεν είμαι εναντίον κανενούς καλλιτέχνη, ούτε το είδος που παίζει, ούτε τις μαντινάδες που επιλέγει. Μια φορά, και μπορεί να ήταν και στη δική σου εκπομπή, δεν θυμάμαι, που κάποιος μας είχε πάρει τηλέφωνο και βγει για να μας πει για τις μαντινάδες. Ναι, ναι. Μαζί, δεν ναι, 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 στην Αθήνα. Ναι. Και αυτός, ρε παιδί μου, λέει πώς ακρίνεις τις μαντινάδες που λένε κάποιοι για τα 4x4, για το Σίβας, για το Μάρμπορο, τα τσιγάρα. Κοίταξε, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ερωτευμένοι ή πληγωμένοι ή χωρισμένοι ή δεν ξέρω τι. Υπάρχουν και άτομα που φτιάχνονται με αυτό που γουστάρουν να ακούνε. Και άλλωστε είναι μια έκφραση του λαϊκού πολιτισμού μας. Γιατί να, δηλαδή, γιατί να μην το πεις, αφού σου γίνεται. Εγώ μπορεί να μην διαλέξω να πω μια μαντινάδα με Σίβας και Μάρμπορο, αλλά άλλος διαλέγει να την πει και υπάρχει κόσμος που το γουστάρει. Και εγώ μπορεί να είμαι σε ένα γλέντι για να ακούσω μια μαντινάδα, μ' αρέσει. Γιατί, ναι. Δεν είναι κακό. Τελικά η γνώμη μου είναι ότι δυστυχώς η μάζα οδηγεί και εσάς. Όλους. Δυστυχώς, ναι. Όλους, και όλους. Η μάζα δυστυχώς καθοδηγείται από τα μεγάλα ΜΜΕ, τα οποία τις πρόχνουν μέσα από τη διαφήμιση σε αυτόν τον τομέα. Συμφωνώ, αυτό είπα πριν. Εδώ η αντίσταση δική σας θα χρειαζόταν ίσως περισσότερη δύναμη, αλλά δεν υπάρχουν οικονομικές αντοχές. Αυτό είπες, ότι είπα πριν, ότι η εποχή δεν επιτρέπει ούτε στόχους να βάλεις ούτε τίποτα. Αλλά και τι θα κάνεις? Το μόνο που μπορείς να κάνεις όταν είναι 10 καλλιτέχνες και είσαι μοναχός σου εναντίον 10, δεν μπορείς να έχεις, δεν μπορείς να νικήσεις. Ένας δεν μπορεί να νικήσει 10. Ναι. Οπότε, πολεμάς το σύστημα εκ των έσω σιγά σιγά μέχρι να το ρίξεις. Δεν μπορείς, δεν μπορείς. Ναι, ναι, δυστυχώς. Λοιπόν, δεν να κάνω μια ερώτηση να εκτονωθούμε, γιατί αν συνεχίσουμε θα στεναχωρηθούμε. λογικό δεν είναι. Θα ήθελα να πω κάτι. Πάμε, ότι η δουλειά εμάς των καλλιτεχνών, όποιος θεωρεί τον εαυτό του καλλιτέχνη, τέλος πάντων, ναι, ναι. Νομίζω ότι όταν έρχεται ένα κοινό να μας ακούσει, όσο και αν είναι αυτό, δεν πάνε να είναι 2 άτομα, δεν πάνε να είναι 100, όσοι και να είναι αυτοί, να προσπαθήσουμε εμείς να κάνουμε τον κόσμο να περάσει καλά. Αυτό είναι, το αυτό είναι νομίζω το σημαντικότερο. Περνάτε παράλληλα εσείς μαζί με τον κόσμο καλά? Υπάρχουν φορές που δεν περνάτε καλά. Αυτό προσπαθούμε. Αυτό είναι ο βασικός. Αυτό είναι ο στόχος μας. Ναι. Να περνάμε κι εμείς και ο κόσμος καλά. Εμένα και τον Γιώργο η δουλειά μας είναι να γλεντήσουν αυτοί που ήρθαν. Εγώ εκείνη την ώρα και αυτός δεν θα διδάξω κανένα ποια είναι η σωστή μουσική και τι πρέπει να ακούει και πώς πρέπει, ποιο είναι το σωστή μαντινάδα. Αυτό παίζουμε. Εγώ δεν είμαι δάσκαλος. Ναι. Έτσι, εγώ η δουλειά μου είναι να διασκεδάσω αυτόν που πληρώνει, και αυτή την περίοδο τα λεφτά βγαίνουν πολύ δύσκολα, και αυτός που μας τιμάει και έρχεται να πληρώσει να μας ακούσει, πρέπει να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου να διασκεδάσει. Τώρα, εάν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να παίξω και ένα τραγούδι που δεν θεωρείται παραδοσιακό, ή θα πω μια μαντινάδα να απευθυνθώ και σε μια μερίδα κόσμου που δεν είναι, ξέρω εγώ, για τα βουνά και τη θάλασσα και μαδάρας μηχανιώτης, δεν ξέρω τι. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η δουλειά μου. Αυτό δηλαδή, έτσι θεωρώ εγώ
το σωστό της δουλειάς. Και όταν ήμουν DJ δεν έπαιζα ένα είδος μουσικής. Ναι, ναι, ναι. Όλα. Ό,τι ήθελα ο πελάτης. Αυτός πληρώνει. Να σας πάω κάπου αλλού. Πιστεύετε ότι όταν ένας καλλιτέχνης ανεβεί στο πάλκο είναι από την στιγμή που ανεβαίνει μέχρι και το τέλος είναι εκτεθειμένος? Εννοείται. Έτσι δεν είναι? Εννοείται. Ναι. Αυτή η έκθεση, κατά πόσο, μάλλον την κάνω αυτή την ερώτηση, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, γιατί παίρνουμε ένα κινητό, τραβάμε μια στιγμή, κατά πόσο σας βοηθάει ή δεν σας βοηθάει? Δίκοπο μαχαίρι είναι. Ναι. Και βοηθάει, εννοείται, γιατί υπάρχουν, όπως είπαμε πριν, καλλιτέχνες οι οποίοι μπορεί να μην αξίζουν μία, αλλά όταν θα ανεβάσουν κάτι στο ίντερνετ, στο YouTube, ναι, και άλλος πληρώνει για να το προωθήσει, ξέρω εγώ τι, γίνονται τεράστιοι από το τίποτα. Και άλλοι πάλι που δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό και είναι στο πουθενά. Βοηθάει. Πολλές φορές κάνει και ζημίες. Ναι, η κριτική δισκογραφία, Γιώργο, έχει περάσει κρίση μέσα από αυτά τα social media, το διαδίκτυο και όλα αυτά? Όλοι. Πώς δεν έχει περάσει? Δεν έχουμε δισκοπολία. Και μόνο ναι, τα. Κοπή κατά δισκοπολία. Εγώ δούλευα και σε δισκοπολία παλιά. Δεν υπάρχουν δισκοπολία τώρα. Τι να το κάνει στα δισκοπολία. Να πούμε κάτι. Ισχύει ότι ένα κριτικό καλλιτέχνη αυτή τη στιγμή, αν θέλει να κάνει δισκογραφική δουλειά, πρέπει να πληρώσει. Αδρά. Ισχύει. Όχι μόνο για του κριτικού. Ναι. Καμία εταιρεία πλέον δεν χρηματοδοτεί κανένα καλλιτέχνη εκτό από τρει πολύ μεγάλε φίρμε οι οποίε του έχουν φτιάξει συγκεκριμένη. Η δισκογραφική που έχει και 5 ναι, σταθμούς και 5 κανάλια και 2 τηλεοράσεις και 10 περιοδικά. Άρα αυτή, μιλάμε όμως βέβαια για κάποιον που έχει χρήματα σε αυτή τη δύσκολη κρίση περίοδο που διανύουμε. Αυτός θα βγει και μπροστά, αυτό που έλεγες πριν. Μα έτσι δεν ήταν και τη δεκαετία του 70? Πόσους καλλιτέχνες είχε η Κρήτη? Πάρα πολλούς δεν είχε. Λίγο πολύ. Ποιοι ξεχωρίσανε και ποιοι γράψανε. Μπράβο. Ναι. Ένα δρόμο... και στο, στην υπόλοιπη μουσική. Υπήρχαν περίοδοι, παιδιά, που μεγάλες εταιρείες όπως η Μίνος, η ΕΜΑΙ και διάφορα πλέρωνε χοντρά λεφτά για να πάρει ένα καλλιτέχνη να πάει να υπογράψει μαζί της να ηχογραφήσει. Και ναι, τότε συνέβαινε, απλά συνέβαινε το ανάποδο. Και τώρα βέβαια παρατηρείτε ότι στο διαδίκτυο υπάρχουν εταιρείες που προωθούν δουλειές. Ο καλλιτέχνης δεν πάει στη ζωγραφική, πηγαίνει μέσα σε εταιρεία, μέσα στη διαδικτυακή εταιρεία, προωθεί τη δουλειά του. Βέβαια. Ναι, είναι ένα μέσο πλέον καινούργιας προώθησης. Αλλάξανε παιδιά, αλλάξανε οι εποχές. Ναι. Πριν ήθελα να ξεχάσω και δεν συνήθισα αυτό που ήθελα να πω. Όπως υπάρχουν τα καλά στο διαδίκτυο με αυτό το θέμα, υπάρχουν και τα κακά. Όπως ξέρω εγώ, μπορεί από μια ώρα και μετά να έχουμε πιει και εμείς, να είμαστε πιωμένοι, να είμαστε αυτό, να παίξουμε λίγο στραβά, λίγο λάθος. Όταν ο άλλος το τραβήξει και το ανεβάσει αυτό στο ίντερνετ, μένει για πάντα. Αυτό. Ναι. Και ο άλλος βλέπει, ξέρω εγώ, δεν ξέρει τι ώρα είναι. Δεν ξέρει σε τι κατάσταση είσαι, δεν ξέρει αν πονάνε τα χέρια σου, αν πονάει ο λαιμός σου, αν δεν ξέρω τι, αν έχει κουραστεί, αν δεν ξέρω τι. Ακούγεσαι φάλσα, λάθος, ξέρω εγώ τι και λέει, άμα δεν κάνει τίποτα. Ναι. Δεν μπορεί να το σταματήσει αυτό. Άρα, εμείς όμως επειδή έχουμε το βήμα και πρέπει να πούμε ότι πρέπει να προσέχουμε αυτό που ανεβάζουμε, αυτό που τραβάμε και ανεβάζουμε. Δηλαδή, είτε από κινητό είναι. Θα σου κάνω μια ερώτηση που μου έκανες πριν, τώρα που να είσαι στην απέναντι μεριά, να μου απαντήσεις. Ναι. Πιστεύεις ότι μπορεί να σταματήσει ποτέ αυτό, να προσέχει ο άλλος τι ανεβάζει στο ίντερνετ και να σέβεται αυτόν που τραβάει να τον ανεβάζει? Άμεσα όχι, αλλά ποτέ θέλει πολλή δουλειά και μάλιστα ναι, είναι λίγο μία αναστρέψιμο. Μία αναστρέψιμο. Πού θα το πεις όταν πας, ας πούμε, σε ένα γλέντι και είναι 100 κινητά από κάτω και γράφουν? Σε ποιον θα πεις μην το ανεβάσεις αύριο στο Facebook? Ναι. Σωστά. Θα σταματήσει ποτέ? Όχι. Όχι. Λοιπόν, πάμε ένα κοντιλίκι που δεν έχω ακούσει και είναι δική μου επιθυμία. Πάμε. Επιτόπου. Έλα πως αγαπούσα το γενναίο πως καταλάβει. Ο κόσμος καταλάβει και θα δεν δείχνεται παπάς για να με μεταλάβει. Ένα μικρή μ' αγάπη ο δεν περνάς που το στενό νοήματα δεν θέλω. Νοήματα δεν θέλω, αγγίζει στα σκουρά μαλλιά, μα που καταλαβαίνω. Έλα,
να το διάντσετο. Στη γλάστρα το διάντσετο έτσα σε πέγεντο κι εγώ μικιό μου κατέχετο. Αυτές είναι όμορφες ζυγές, αυτές είναι. Μα σου ταξίδεψα μικρή. Ταξίδεψα μικρή μου κι ήταν. Κι ήταν το ωραιότερο ταξίδι στη ζωή μου. Κι ήταν το ωραιότερο ταξίδι στη ζωή μου. Στο πελαγίσιο βλέμμα σου χάνομαι ποτέ λίγο. Χάνομαι ποτέ λίγο κι ανάθεμα, μα δεν πνίγω μόνο που σε ξανίγω. Κι ανάθεμα, μα δεν πνίγω μόνο που σε ξανίγω. Αυτά είναι. Όμορφα κοντελίκια, πάλι ένα μεγάλο ταξίδι και να κλείσουμε με αυτό το όμορφο πηδήχιο σκοπό το πεντοζάλι μας. Ναι, μας. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ εγώ προσωπικά στο Γιάννη το Σισάκη και στο Γιώργο τον Αγγελογιαννάκη που ήταν σήμερα κοντά μας, που ήρθανε και αποδείξανε πραγματικά ότι κάποιες φορές το περίσσο χαλάει και το ίσο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί με μία απλή ζυγιά γέμισε το δωμάτιο εδώ, γέμισε ο καφενές μας με μία μελωδία πραγματικά. Μουσική πανδεσία μέσα από δύο μόνο όργανα. Λοιπόν, αυτό να το πούμε, αυτή η ζυγιά. Δεν είναι στούντιο δωμάτιο, ναι. Σωστό. Σωστή παρέμβαση του Πατακοστελή. Και καλά το λέει. Λοιπόν, μια χαρά, παιδιά. Το δωμάτιο, όπως το είπες, έτσι απλά φτάνει. Αυτό, γιατί αυτό που έτσι κι αλλιώς με αυτή την κρίση, εμείς έχουμε επαναπροσδιοριστεί στα απλά πράγματα, στα ταπεινά, το ρακάκι μας, καλή ώρα που πίνουμε και τα κουβεντιάζουμε, τα συζητάμε και κάνουμε την παρέα μας. Μην ξεχνιόμαστε, εβίβα. Βίβες. Εγώ κούπες το πίνω. Ναι, κρατήσου την κούπα. Μια τελευταία ερώτηση που θα παραμείνουμε εμείς εδώ, γιατί συνεχίζουμε εμείς να τραβάμε. Να πω που ήθελα να σας ρωτήσω εδώ και ώρα. Πιστεύετε ότι στα κριτικά γλέντια χρειάζεται κάποια επανατοποθέτηση? Πρέπει να επανατοποθετηθούμε όσον αφορά θέμα το πώς γλεντάμε κριτικά? Το έχετε δει εσείς που είστε πάνω στο πάλκο? Είναι κάτι που δεν σας αρέσει, που θέλετε να το αλλάξετε? Κοίταξε, έχει αλλάξει από μόνο του, ούτως ή άλλως. Είναι πάλι ένα από τα πράγματα που δεν μπορεί κανείς να κάνει τίποτα. Είναι ο ποταμός ο τεράστιος που λέγαμε, που έχει πάρει κάτω και δεν σταματάει. Μια φορά πηγαίναμε στην πλατεία του χωριού. Ναι. Τώρα πας στο μπαράκι, στο καφέ, παντού. Από μια πλευρά είναι ευτύχημα αυτό το πράγμα. Ποιος φανταζότανε πριν από 20 χρόνια, 30, ότι σε κλαμπ στην Αθήνα θα βάζει ένα κριτικό συγκρότημα να παίξει? Ναι. Δεν το θεωρώ κακό. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλό, ίσα ίσα. Να τον ρωτήσω κάτι, δηλαδή Σισάκη, μισό λεπτό ρε φίλε. Παίζετε τώρα σε ένα πάλκο, σε οποιοδήποτε μαγαζί.
και σηκώνομαι εγώ και στέλνω κι άλλους 4-5 και σηκώνω τον Μπόδαμ και τον ακουμπώ στο πάλκο και αρχίζω και σου παίζω κούρταλα. Α, ναι, και εντάξει, γυρίζω τη ράχη μου στο σπίτι. Αυτό έχει δίκιο. Είναι δίκιο, μια οπτική ενός παλιού κριτικού. Έχει ναι, δίκιο. Έχεις δίκιο. Αυτό είναι όντως ένα κομμάτι. Δεν πήγε το μυαλό μου εκεί πέρα. Όντως είναι ένα κομμάτι που θεωρώ ότι ενοχλεί όλους τους καλλιτέχνες ή τουλάχιστον τους περισσότερους. Ναι, είναι μεγάλο λάθος που ανεβαίνουν 5 παιδιά, βλέπουν τους πισινούς τους, να το πούμε και έτσι, όλο το μαγαζί και δεν βλέπουν το καλλιτέχνη. Σωστό. Ή αρπάνε μικρόφωνα, κάνουν, δείχνουν, φωνάζει, κράζει, δεν γίνεται. Άλλο ένα θέμα με τους πυροβολισμούς, με τα διάφορα. Και αυτά υπάρχουν θέματα που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Δεν είναι μέρος της παράδοσής μας αυτό. Δηλαδή είναι γελασμένος ο κόσμος αν θεωρεί, οι ξένοι ειδικά, λόγω με τα συγκροτήματα τα διάφορα που έχω παίξει, που έχουν παίξει όλη την Ελλάδα, είναι πολλά μέρη πάνω στη Σοκυλική, στο Καλαμάτα, στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια, που νομίζουν ότι ναι, μπαλωτές, παράδοση, Κρήτη, ναι, αυτό ναι, δεν είναι. Κούπες και τα συναθήματα. Δεν αυτό είναι στον κόσμο. Δεν ήταν ποτέ. Μπαλωτές παίζανε μόνο στο γάμο. Αυτό. Ο πατέρας νύπησε όταν έφυγε γεννή από το σπίτι. Ούτε στην εκκλησία δεν πηγαίνανε μπαλωτές. Τώρα έχει αλλάξει αυτό το πράγμα. Μπορεί να τα αλλάξει. Ναι. Ναι, ναι. Πάντως έχετε ευθύνη ως προς το θέμα, παιδιά, του πάλκου που μαζεύεται και γίνεται αυτό το συνοθήλωμα και αυτό το χάλι. Πιστεύω ότι φέρετε μεγάλη ευθύνη. Αυτό το πράγμα θα μπορούσα να πω ότι την ώρα που τελειώνει το γλέντι, που ξημερώνει, μπορούν να μαζευτούν 5-6 άντρες. Άντε να το πει στον άλλο. Πάλι με ένα όμορφο τρόπο. Άντε έλεγα, να το πει στον άλλο, έτσι, που είναι πιωμένος και σου έρχεται στις 1 η ώρα και του λες, φίλε μου, κάνε λίγο υπομονή, εδώ πέρα είναι, ξέρω εγώ, 50-100 ανθρώποι, 200, όσοι είναι 5 που πληρώσανε να ακούσουν εμάς. Δεν πληρώσανε να βλέπουν την πλάτη σου και να σε ακούνε να φωνάζει. Και άντε να τα βγάλεις πέρα, να είναι πιωμένος ο άλλος, να, ή το ένα ή το άλλο. Ναι. Και να κρατήσεις μια ισορροπία. Φέρω με ευθύνη, άμα φτάσουμε σε αυτό το σημείο πρέπει και τα μαγαζιά τότε να έχουν μπράβους και security και με το που πλησιάζει κάποιος τον πατέρα, τον πιάνω, δηλαδή πού θα φτάσουμε, εκεί. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει όλοι μαζί, με πρώτα τους θαμώνες. Αυτό είναι να σέβονται αυτό που πάνε. Να προσέξουμε. Αυτό είναι αναλόγως με την παιδεία του κάθε ανθρώπου. Πώς μεγαλώνει και πώς μαθαίνει. Εμένα, μεγαλώνοντας, ο πατέρας μου δεν μου έδειξε ποτέ τον τρόπο να πάω να κάθομαι στο λιάρι μπροστά, να του παίζω παλαμάκια ή δεν ξέρω τι, δεν το έκανα. Μπορεί και εγώ να το έχω κάνει κάπου σε κάποιο γλέντι, σε κάποιο συνάδελφο, σε κάποιο φίλο, σε κάποιο γάμο που είναι δικός μου, δεν ξέρω τι, αργά αφού είμαστε πιωμένοι, δεν ξέρω τι. Αλλά δεν θα πάω την ώρα που γλεντάει ο κόσμος να κάνω. Και αν με φωνάξει και ο Λιράρης, έλα να πιούμε μια κούπα που το κάνουμε όλοι, θα ανεβώ, θα πιω την κούπα και θα φύγω. Δεν θα κάτσω εκεί πέρα να βλέπουν την πλάτη μου. Αν δεν το καταλάβει ο καθένας αυτό το πράγμα από μόνος του, είναι θέμα αναθροφής, πιστεύω, και παιδεία που έχει ο κάθε άνθρωπος. Παλιά λέγανε μια λέξη στο χωριό μου, δεν ξέρω αν την έφταξες εσύ. Βλέπα κανένα κοπέλι αναρούβαλο και πέτα μπέτρες και πείραζε με. Λέει, για να κάνω κανάθρεμένο. Κανάθρεμένο, ναι. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να φαίνεται. Ή αλλιώς γιορτόπιασμα. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε. Να κλείσουμε σιγά σιγά. Το Μερίσιο. Το Μερίσιο. Θα τον ανεβάσω κατευθείαν. Είμαι και τη τεχνολογία σε γενικά, λέω κατευθείαν. Ωραία. Μια χαρά το πες. Λοιπόν, κοντά μας ξεδιπλώσαμε άλλη μια κρυπτογραφία μαζί με τον Γιάννη τον Σισάκη και τον Γιώργο τον Αγγελογιαννάκη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ εδώ από το κριτικό μας καφενέ, που ευχαριστούμε τα αναμεταδόμενα ραδιόφωνα που ήταν κοντά μας και σήμερα αρρωγή σε αυτή την προσπάθεια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και ιστάλαμε καλό. Να είσαι καλά και εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και για όλα, για την άλλη φορά την έχουμε την υγεία μας, θα τα ξαναπούμε. Βεβαίως.